συνάντηση λοιπόν που είχα τόσο με τον Ιατρικό Σύλλογο της Δράμας όσο και με την πρόεδρο του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών, την κυρία Κιόρτεβε, και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς είναι ότι το νοσοκομείο μας για άλλη μια φορά έχει μια αρνητική, θα σας έλεγα, πρωτιά. Και αυτή έχει να κάνει με την υποστελέχωση και με τις πολύ μεγάλες ελλείψεις που έχουμε λόγω και των αναστολών εργασίας σε νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Όλα αυτά είναι ένα καμπανάκι που οδήγησε τον Σύλλογο των Νοσοκομειακών Γιατρών σε μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης που ούτε λίγο ούτε πολύ αποτυπώνει την πραγματική εικόνα και την πραγματική κατάσταση του νοσοκομείου μας σήμερα. Η εικόνα αυτή, για όποιον μπει στον κόπο να ρίξει μια ματιά, είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει με την υπάρχουσα στελέχωση σε οποιαδήποτε λειτουργία, όχι λειτουργία COVID, σε καθημερινές λειτουργίες. Και το λέω αυτό γιατί πια στο νοσοκομείο έχει μείνει μία και μοναδική αναισθησιολόγος. Αναβάλλονται όλα τα λειτουργία, τα χειρουργία, αναστέλλονται όλα τα προγραμματισμένα χειρουργία, είτε είναι γενικής ιατρικής είτε είναι ορθοπαιδικά. Επίσης υπάρχει μια κραυγή αγωνίας ότι κινδυνεύει πια η ασφάλεια των ασθενών σε ένα τέτοιο νοσοκομείο όπου είναι αδύνατο να καλυφθεί με την υποστελέχωση σε πολύ βασικές ειδικότητες. Αδύνατοι θεωρούν επίσης οι γιατροί την επαναλειτουργία της κλινικής COVID σε περίπτωση που υπάρχουν πάλι κρούσματα θετικά. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν διενεργούνται πια τα PCR, τα τεστ στο νοσοκομείο. Στις δηλώσεις της στην τηλεόραση Star, η κυρία Κεφαλίδου αναφέρθηκε και στην αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Η αναφορά αυτή είναι ουσιαστικά η αποτύπωση μιας πραγματικότητας σκληρής για το νοσοκομείο της Δράμας που δυστυχώς δεν παίρνει άλλη καθυστέρηση. Εδώ και τώρα αυτό που επιβάλλεται να γίνει και την πρωτοβουλία την πήρε ο ιατρικός κόσμος της πόλης είναι άμεση συνεννόηση με όλους τους θεσμικούς φορείς και τους βουλευτές για να μπορέσει να υπάρξει όχι η κινητοποίηση, να υπάρξει η εγρήγορση της πολιτείας και μια ξεκάθαρη απάντηση. Εάν πραγματικά θέλουμε να λειτουργεί το νοσοκομείο της Δράμας και να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας ή εάν οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν σε άλλες διαδρομές, όπου αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς μέσα σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα. Γιατί βάλετε και τα πλαστά πιστοποιητικά που κυκλοφορούν, που ακόμη δεν έχουμε διευκρινήσεις για το τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό, τι είναι ακριβώς. Ένα σύνθετο θέμα. Γι' αυτό το θέμα για τα πλαστά δικαιολογητικά, πώς σας προβληματίζει? Έχει ακουστεί και η περιοχή της Δράμας. Ναι, ναι. Ξέρετε, εδώ έχουν κινητοποιηθεί οι διεθνείς υπηρεσίες καταπολέμησης του εγκλήματος, η Ιντερπόλ. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες. Υπάρχει όμως από το καλοκαίρι μία ανησυχία ότι στα νησιά κυρίως ανθούσε αυτό το εμπόριο των πλαστών βεβαιώσεων, κυρίως τα τεστ. Τώρα, κυρίως για να διευκολύνει τη μετακίνηση στα πλοία. Επομένως, αυτό είναι ένας προάγγελος ότι δεν θα μείνουν μόνο σε πλαστές βεβαιώσεις τεστ, αλλά θα προχωρήσουν και σε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και είναι αναμενόμενο. Άρα, η υποχρέωση είναι να βρει η πολιτεία την έκταση αυτού του προβλήματος και υποδειγματική τιμωρία σε όσους συμμετέχουν. Δεν μπορεί να έχουμε όλα τα άλλα θέματα, να γίνεται η προσπάθεια για να πιστούν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ή έχουν δεύτερες σκέψεις στο να εμβολιαστούν και να έχουμε και αυτή την παράλληλη παράνομη διοχέτευση στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αγορά παράνομων πιστοποιητικών. Θέλω να πω ότι σκαστιζόμαστε πάρα πολλά θέματα για να μπορέσει κανείς να παρακάμψει κάποιες διαδικασίες, όμως τελικά θα αναγκαστούμε όλοι
να μπούμε σε ρυθμούς που είναι η έσχατη λύση, και μιλάω για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας, όταν δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε είναι τόσο απογοητευτικά.